Γεννήθηκα με μια σπάνια πάθηση και έχασα το 99% της όρασής μου. Σήμερα, για πρώτη φορά, θα κάνω ποδήλατο μόνος μου στο βουνό. Με λένε Χρήστος Ανδαλάκη και είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής τάντεμ. Εγώ και ο Χρήστος είμαστε μία ομάδα. Κάνουμε ποδήλατο μαζί και εγώ του δίνω οδηγίες. Αυτή τη φορά όμως θα του δίνω οδηγίες από το κέντρο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, χάρη στη νέα τεχνολογία 5G. Έτοιμοι. Σήκω και πάρε ταχύτητα, Χριστό. Πίεσε δυνατά. Πάμε για πρώτη αριστερή στροφή σε 50. 30, 10. Έτοιμος. Πάρε. Αριστερά και πίεσε. Αριστερά. Πάρε. Σηκώνεσαι όρθιος, μόλις μπεις στην ευθεία. Πίεσε. Κι άλλο. Πάμε για τελευταία στροφή. Θα τερματίσουμε. Πίεσε δεξιά. Πάμε. Πάμε, τελείωσε. Μπράβο, Χριστό. Είναι απερίγραπτη η αίσθηση όταν έφτασα στον τερματισμό μόνος μου. Όταν συνειδητοποίησα πως αυτό που πέρασα δεν ήταν ο τερματισμός, αλλά η αρχή ενός αύριο γεμάτο νέες δυνατότητες. Βρέση Χρήστο, σε ευχαριστώ καταρχάς που είσαι εδώ σήμερα. Πώς είσαι? Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ καλά. Κουρασμένος, γιατί μου περιγράφεις ένα πρόγραμμα, πρωταθλητή πρόγραμμα, που είναι πολύ απαιτητικό. Κουρασμένος, ναι, σωματικά ναι, είμαι κουρασμένος και όλοι οι πρωταθλητές νομίζω, αλλά έτσι ζούμε και το έχουμε συνηθίσει. Βλέπεις όμως ότι μέσα από αυτή την πορεία, μέσα από αυτή την πολλή κούραση, μέσα από αυτόν τον κόπο, απολαμβάνεις τους καρπούς μάλλον αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή έχεις μια εξέλιξη στο άθλημά σου που είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Καλά έχω καταλάβει, δεν έχω καταλάβει ότι τα πας πάρα πολύ καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ, όλα κυλάνε πολύ καλά. Η συνεργασία μου με τον Σωτήρη είναι τρομερή. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνεχίζουμε με τον ίδιο δυναμισμό. Είσαι με τον Σωτήρη πόσα χρόνια? Είμαστε με τον Σωτήρη μαζί συναθλητές τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουμε πετύχει πάρα πολλές διακρίσεις, νίκες σε αγώνες στο εξωτερικό, μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πανελλήνια ρεκόρ πολλά. Στόχος μας είναι η Παραολυμπιάδα του Τόκιο και συνεχίζουμε με αυτό το στόχο. Έχετε πάρει την πρόκριση για την Παραολυμπιάδα? Ναι, έχει έρθει η πρόκριση. Τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε το πώς αν θα γίνει, γιατί ακούμε διάφορα, λέγονται διάφορα από γύρω-γύρω και είμαστε κι εμείς λίγο... Λόγω της πανδημίας. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό αυτό και είμαστε όλοι εν αναμονή εξελίξεων. Σε αυτήν την Παραολυμπιάδα αισθάνεσαι ότι το βάθρο είναι εφικτό? Σίγουρα ο κάθε αθλητής πάει με αυτό το στόχο, με αυτό το όνειρο στην Παραολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα εμείς θα πάμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για να κατέβουμε από το ποδήλατο και να πούμε ότι δεν είχαμε άλλο να δώσουμε. Και ό,τι αποτέλεσμα έρθει, καλώς να έρθει. Πες μου τώρα, εσύ τι νιώθεις, ότι μπορείς να πάρεις μετάλλιο? Πέραν της προσπάθειας που είναι γιγαντιαία όλη αυτή η προσπάθεια. Θεωρώ... και είναι εννοείται αξιόλογη. Θεωρώ ότι μπορούμε, ναι, δεν μας λείπει κάτι. Έχουμε τις δυνατότητες και από εκεί και πέρα θα πάμε και. Ό,τι έρθει, θα πρόσδεκτο. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντική και η προσπάθεια και όλη η διαδρομή, αλλά νομίζω ότι πας με άλλο αέρα όταν ξέρεις ότι μπορείς να διεκδικήσεις ένα μετάλλιο. Πιέζεις και λίγο διαφορετικά τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ναι, εννοείται. Το άγχος βέβαια είναι μεγαλύτερο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στο αν θα έρθει ένα μετάλλιο. Από ένα λάστιχο πάνω στο ποδήλατο μέχρι και τους αντιπάλους. Οπότε εμείς ο σκοπός μας είναι να πάμε στην καλύτερη δυνατή μας κατάσταση. Το ίδιο θα είναι και οι αντίπαλοι μας, οπότε από εκεί και πέρα όλα θα φανούν στο χρονόμετρο στο τέλος. Το άγχος πώς το διαχειρίζεσαι στη ζωή σου? Το άγχος πώς το διαχειρίζομαι? Με πολύ συγκέντρωση. Προσπαθώ πολύ να σκέφτομαι την προπόνησή μου, τι πρέπει να κάνω και γενικά προσπαθώ να κάνω πράγματα που με γεμίζουν έτσι ώστε να μην αγχώνομαι. Αυτό, παιδί μου, το κάνεις τώρα που είσαι πρωταθλητής ή το έκανες πάντα? Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που σε θυμάσαι πάντα να οργανώνεις την καθημερινότητά σου για να φύγει όμορφα? Μπορώ να πω ότι μικρότερος ήμουν αρκετά αγχώδης, αγχωνόμουν πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, αγχωνόμουν κυρίως στο κομμάτι του αθλητισμού, το πώς θα πάει η ποδηλασία και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, όταν άρχιζαν να έρχονται διακρίσεις, μπορώ να πω ότι μου έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι από το άγχος. Και έχω μάθει πλέον να το διαχειρίζομαι. Ο τέλος μικρότερος σε τι ηλικία αναφέρεσαι τώρα? Μικρότερος στα 17 μου, στα 16 μου, που ήμουνα πιο αγχώδης. Τότε ξεκίνησες την ενασχόληση, ναι, σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Και αρχές τότε, θέλαμε να δούμε πώς θα πάει, είχαμε άγχος. Μέχρι τότε είχες κάποια αθλητική δραστηριότητα? Ναι, έκανα μπάσκετ, ασχολιόμουν με τα βάρη πολύ.
Και Στίβο, είχα κάνει διάφορα κι εγώ σαν παιδί. Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Είσαι ένα παιδί που έχεις γεννηθεί με μία πολύ σοβαρή πάθηση, έχεις χάσει την όρασή σου. Είναι μία πάθηση που εκ γεννητής την έχεις. Να καταλάβω τα βάρη. Μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας άνθρωπος. Μπάσκετ, που είναι ομαδικό παιχνίδι. Πώς έπαιζες, Χρήστο? Προσπαθούσα με κάποιους φίλους που είχαμε ως προπονητές, έκανα κάποιες ατομικές προπονήσεις. Ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που τα άφηνα ότι έκανα, γιατί δεν μπορούσα να αγωνιστώ. Και είμαι ένας άνθρωπος που, αν δεν μπορώ να κάνω κάτι καλά, προτιμώ να μην το κάνω καθόλου. Καλό στον κύριο Τελειομανή. Και πριν πάμε στο κομμάτι της ψυχανάλυσης, γενικά στη ζωή σου νιώθεις ότι έχεις αφήσει πολλά πράγματα? Σίγουρα έχω αφήσει διάφορα πράγματα που μου άρεσαν πιο μικρός, επειδή δεν μπορούσα να τα τελειοποιήσω. Όπως? Α, δεν μπορούσε. Συγγνώμη, τα άφησε γιατί δεν μπορούσε να τα τελειοποιήσει. Ναι. Όχι γιατί δεν μπορούσε να τα κάνει. Δεν μπορούσα να τα κάνω στο βαθμό που ήθελα. Δώσε μου ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, το μπάσκετ, ας πούμε, που έλεγα πριν. Ναι. Δεν μπορούσα να παίξω σε ομάδα, δεν μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα, το άφησα. Δηλαδή, είμαι από τους ανθρώπους που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι αν δεν το κάνω καλά. Σε θυμάσαι πάντα, έτσι? Ναι, είμαι από μικρός πεισματάρης και ό,τι κάνω προσπαθώ να το κάνω σωστά, καλά. Και γενικά δεν μου αρέσει να λέω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Για σένα πάντως, ένας άνθρωπος που σε ξέρει από πάρα πολύ μικρό, μία δασκάλα σου στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, η κυρία Κατερίνα, την θυμάστε, κυρία Κατερίνα? Φυσικά και την θυμάμαι. Μου είπε, Ανδριανή, ο Χρήστος από μικρός ήταν ένα παιδί με δύναμη ψυχής. Αγάπη για γνώση, φιλικό, με ήθος, θάρρος, ευγένεια και πείσμα. Αγαπητό σε όλους, συμμαθητές και δασκάλους. Όλο αυτό το συνέστημα που μου περιγράφει η δασκάλα σου, που μου έστειλε και μία φωτογραφία σου από σχολική παράσταση που δεν ξέρω. Εγώ τη δείχνω τώρα αυτή τη στιγμή. Μια χαρά κούκλος, είσαι πάρα πολύ ωραίος. Έχει στηθεί, τι είναι αυτό? Μάγος με τα δώρα σε καμιά Χριστουγεννιά. Το θυμάσαι αυτό το σκηνικό? Ναι, θυμάμαι τη σκηνή. Ναι, ήταν χριστουγεννιάτικη παράσταση και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έκανα τον καινούριο χρόνο, κάτι τέτοιο. Κάτι. Είναι πάντως το κόνσεπτ παραπέμπει σε χριστουγεννιάτικη παράσταση. Όλο αυτό που μου έγραψε εμένα η κυρία Κατερίνα Παπά, που ήταν δασκάλα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, στις πρώτες τάξεις. Εσύ το εισέπρατες αυτή την εκτίμηση και την αγάπη και το σεβασμό στο πρόσωπό σου? Ναι, από μικρός δεν είχα ποτέ παράπονο στην συμπεριφορά των άλλων απέναντί μου. Σίγουρα είχα βιώσει κι εγώ κάποια περιστατικά όπως πολλά παιδιά, αλλά από εκεί και πέρα και από τους καθηγητές μου και από τους φίλους μας και από τους οικογενειακούς φίλους και από τον περίγυρό μου, ποτέ δεν είχα νιώσει ούτε μειονεκτικά ούτε τίποτα. Πάντα με αντιμετώπιζαν με πολύ σεβασμό. Αυτά τώρα τα περιστατικά, φαντάζομαι, που αναφέρεις, είναι περιστατικά που κάποια παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Τη διαφορετικότητα τη δική σου. Ναι, σίγουρα. Μέσα στην άγνοια, στην ανοριμότητα. Mm-hmm. Κάτι που είναι σε ένα βαθμό κατανοητό όσον αφορά στις παιδικές ηλικίες. Ναι, δεν το συζητώ. Τώρα πια ως ενήλικας, που έχεις μεγαλώσει, που έχεις μια άλλη δυναμική, μπορείς να υπερασπίσεις με άλλο τρόπο τον εαυτό σου. Χρειάστηκε ποτέ να υπερασπιστείς τις επιλογές σου? Δεν έχει. Δηλαδή, μπροστά μου δεν έχω ακούσει κάτι ενάντια στις επιλογές μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα πίσω από τον άλλο λέγονται πολλά. Αλλά καλά, αυτό για όλους μας. Από εκεί και πέρα, μπροστά μου δεν έχω ακούσει κάτι για να έρθω σε αντιπαράθεση με κάποιον. Θεωρείς ότι, εάν για παράδειγμα είχες την όρασή σου, θα έκανες άλλες επιλογές στη ζωή σου? Δεν ξέρω πώς θα μου έβγαινε. Ναι, ίσως να μην έκανα καν ποδήλατο. Δεν ξέρω πώς θα ήταν όλο αυτό. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο για αυτά που έχω κάνει ως τώρα και νομίζω ότι δεν θα τα άλλαζα. Δηλαδή, δεν θα άλλαζα ούτε μία μέρα. Εσύ τώρα όχι απλά κάνεις ποδήλατο, είσαι πρωταθλητής στο ποδήλατο. Θα περιμένω στους Παραολυμπιακούς να σε δω να ανεβαίνεις πάνω στο βάθρο. Μακάρι. Στο εύχομαι και το πιστεύω μέσα μου αυτό ότι μπορείς να το καταφέρεις. Γιατί βλέπω ότι είσαι πολύ αποφασισμένος άνθρωπος και αυτό πάντα είναι οδηγός σε πολλά πράγματα. Εσύ από τον εαυτό σου τι περιμένεις στην καθημερινότητά σου? Από τον εαυτό μου περιμένω σίγουρα να είμαι πάντα με το κεφάλι ψηλά, κοιτάω πάντα να είμαι με χαμόγελο, να είμαι χαρούμενος. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω μου το ξέρουν αυτό. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι υγιής και εγώ και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου και όλοι, να προχωράμε μπροστά και εννοείται και θέλω και διακρίσει το ποδήλατο, εντάξει, αν πω ότι δεν θέλω είναι ψέμα. Έχει πολύ κούραση όλο αυτό που κάνεις. Γιατί είσαι αθλητής επιδόσεων. Δεν κάνεις απλά ποδήλατο να περάσει η ώρα σου. Έχεις σκεφτεί, έχει έρθει ποτέ η στιγμή που είπες ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να το ξετρέξω άλλο? Σίγουρα, επειδή οι προπονήσεις μας είναι πολύ βαριές, μπορεί να φτάσει σε κάποια προπόνηση να πεις τι κάνω εγώ, δεν το ξανακάνω.
Αλλά την επόμενη μέρα ξυπνάς και όλα καλά και ξανακαβαλάς το ποδήλατο και συνεχίζεις να σπριντάρεις. Από εκεί και πέρα, σίγουρα και εγώ και πολλοί αθλητές, ειδικά στην ποδηλασία, έχουμε σκεφτεί το να σταματήσουμε την καριέρα μας, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει και ανάλογη βοήθεια στο να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά αυτό που κάνουμε. Τι εννοείς, δεν υπάρχει χρηματοδότηση? Ναι, δεν υπάρχει η ανάλογη βοήθεια από τους από πάνω που είναι υπεύθυνοι για αυτά. Τώρα βέβαια με την νέα κυβέρνηση υπάρχει φως στο τούνελ, βλέπουμε μεγάλες αλλαγές, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν βοήθειες. Από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεται πολύ δρόμο ακόμα, θέλει πολύ δουλειά για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε ισάξιοι με τους αντιπάλους μας στο εξωτερικό και σε budget και σε εξοπλισμό και, και στα πάντα, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Φαντάσου δηλαδή τι θα κάνατε εσύ και οι συναθλητές σου, που κι αν έχουμε δει διακρίσεις από το κομμάτι της ποδηλασίας, αν έχουμε δει από την ομάδα του Γιώργου του Βαρβεράκη οι αθλητές να ανεβαίνουν στο βάθρο και να φέρνουν μετάλλια, τι θα κάνατε εάν είχατε όλη αυτή τη στήριξη που έπρεπε, αν είχατε τα καλύτερα ποδήλατα του κόσμου, τις καλύτερες εγκαταστάσεις για να προπονείστε? Εσείς τώρα πού προπονείστε? Εμείς, εγώ με το Σωτήρι, κυρίως που κάνουμε μόνο πίστα, αναγκαστικά βρισκόμαστε στο ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα. Και κάνουμε τις προπονήσεις μας εκεί. Το χειμώνα με μείον μέσα στην πίστα και το καλοκαίρι με 40+. Και όμως τα καταφέρνετε. Ναι, νομίζω ότι με την ελληνική ψυχή, με το πείσμα που μας διατρέχει, πάμε καλά και τους κερδίζουμε. Αρκεί αυτό μόνο, βρε εσύ? Δεν η αρκεί. Η ψυχή και το πείσμα. Σίγουρα σε πάνε μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα κι εμείς θέλουμε μία παραπάνω βοήθεια, έτσι ώστε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Γιατί οι δυνατότητες υπάρχουν, το ταλέντο υπάρχει. Από εκεί και πέρα θέλουμε κι εμείς τη στήριξή μας για να μπορέσουμε να ανέβουμε ψηλότερα. Αυτό είναι μία δουλειά. Τώρα, αυτό για σένα είναι η δουλειά σου, είναι, ναι, η ζωή σου. Είναι κάτι που μπορείς να κάνεις μέχρι πότε? Εμείς που κάνουμε sprint, να πας μέχρι τα βαριά 35-36 και από εκεί και πέρα σιγά σιγά το σώμα αρχίζει να πέφτει, δεν κρατάει. Γιατί ουσιαστικά θες πολύ δύναμη και πολύ ταχύτητα. Ναι, τώρα είναι κάτι που είναι πολύ απαιτητικό, οπότε είσαστε στην άλογα κούρσα, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να τα δώσετε όλα. Είναι μέσα μέχρι σε αυτό συγκεκριμένο διάστημα. Χρονικό διάστημα. Μετά τι σκέφτεσαι, εάν σκέφτεσαι, βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι, είμαι ακόμα 21, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να δω τον εαυτό μου είτε ως προπονητή, είτε να μπορέσω να φέρω κι άλλα παιδιά στο χώρο. Γιατί αυτό που ζούμε εμείς είναι κάτι το υπέροχο, είναι κάτι το μαγικό παρόλη την κούραση που έχει. Και θα ήθελα να ακολουθήσουν κι άλλα παιδάκια. Εσύ πώς ξεκίνησε το ποδήλατο? Το ξεκίνησα, έκανα στίβο, από εκεί και πέρα ο προπονητής μου στο στίβο με έφερε σε επαφή με τον κύριο Βαρβεράκη, κάναμε κάποια τεστ, είδαμε ότι υπάρχει ένα ανάλογο εντός εισαγωγικών ταλέντο, αν μπορώ να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα αρχίσαμε το ποδήλατο και ελπίζω να μην τελειώσουμε. Έκανες ποδήλατο μικρός? Τώρα σου κάνω ερωτήσεις που μπορεί να ακούγονται λίγο χαζές, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί είπαμε, το πρόβλημα που έχεις με την όρασή σου το έχεις από όταν γεννήθηκες. Σίγουρα, όπως κάθε παιδί, και εγώ είχα περάσει από πολλά ποδηλατάκια. Πάντα υπήρχε στο σπίτι μου κάτι που να είχε πάνω του πετάλια. Σίγουρα, με βοήθεια από τον μπαμπά ή τη μαμά, με όποιο τρόπο μπορούσα, προσπαθούσα να κάνω όσο μπορούσα. Έλα, τώρα θέλω να μου πεις για τους γονείς σου. Η μαμά είναι εδώ σήμερα. Να τον χαίρεστε. Συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση και κάνω κουβέντες με τη μαμά. Πες μου για αυτή τη σχέση. Θέλω να μου περιγράψεις, αφού δεν έχω τη μαμά να μου πει πώς αποφάσισε να σε μεγαλώσει, να μου περιγράψεις εσύ όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Για να έχω εγώ απέναντί μου τον Χρήστο στα 21 του, να μου μιλάει με τέτοια ωριμότητα, με τέτοια εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και στον εαυτό του, αλλά και την ίδια ώρα είσαι και προσγειωμένος. Θυμήσου και πες μου, τι σου λέγανε οι γονείς σου, τι θυμάσαι να σου λένε εκεί στα αυτή, κάθε μέρα, από μικρό? Από μικρό σίγουρα είχα την προσοχή τους όλοι πάνω μου, ειδικά μέχρι τα πέντε μου έτη που μετά ήρθε στη ζωή και η αδερφούλα μου μικρή. Πάντα με βοηθούσαν, πάντα με στήριζαν, ακόμα το κάνουν, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν καν εδώ τώρα να μιλάμε μαζί. Δεν θα ήμουν καν ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, θα ήμουν απλά ένα παιδί που, όπως όλα τα άλλα, και θα έκανα. Δεν ξέρω κι εγώ καν τι θα έκανα βασικά, για να πω την αλήθεια. Έχω πάρα πολύ στήριξη από τους γονείς μου, τους ταλαιπωρώ κι εγώ συνέχεια. Γιατί τους ταλαιπωρείς, δηλαδή, τι κάνεις, για πες μου? Φοβούνται με αυτό που κάνω, τους στεναχωρώ κάποιες φορές, το αναγνωρίζω, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά τους αγαπώ πολύ και δεν θα τους άλλαζα. Δεν θα άλλαζα ούτε μία μέρα. Αυτό που εσένα ίσως σε αγχώνει περισσότερο στη ζωή σου, ποιο είναι? Δεν θεωρώ ότι με αγχώνει κάτι. Δεν αγχώνομαι, γιατί
προσπαθώ να τα διαχειρίζομαι, ξέρω τι θέλω να κάνω και από εκεί και πέρα το αντιμετωπίζω ανάλογα. Η σχέση με την αδερφή σου. Είσαι ο μεγάλος αδερφός. Είμαι ο μεγάλος, ναι, είμαι 16 χρονών. Εννοώ, ξέρεις και αυτό που λέμε, ο μεγάλος αδερφός. Αυτός που θα καθοδηγήσει, θα προτρέψει, ναι, θα απαγορεύσει. Η σχέση μας είναι πολύ καλή. Θα κάνουμε την πλάκα μας και θα δούμε μαζί στο σπίτι, θα κάτσουμε μαζί. Εντάξει, θα τσακωθούμε εννοείται όπως όλα τα αδέρφια. Αυτό είναι. Νομίζω δεν υπάρχουν αδέρφια. Δεν είναι ούτε είδηση. Ναι. Ούτε κακό. Αλλά την υπεραγαπώ πολύ και. Πώς τη λένε την αδερφή σου? Νεκταρία. Η Νεκταρία ασχολείται με τον αθλητισμό? Γυμνάζεται με βάρη όσο μπορεί. Mm-hmm. Αλλά και μέχρι εκεί κάνει. Πες μου λίγο, ο αθλητισμός ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή από πλευράς της οικογένειάς σου για να έχεις μια διέξοδο? Ή ήταν κάτι που αποφάσισες εσύ και είπες ότι θέλω να ασχοληθώ με τον αθλητισμό? Και ο μπαμπάς από μικρό ήθελε να με βάλει στον αθλητισμό. Μπράβο, και εκείνος. Είναι αθλητής ή είναι αθλητικός τύπος? Ήτανε μέχρι κάποια ηλικία. Μετά, εντάξει, ήρθα εγώ στη ζωή, έπρεπε να τα αφήσει. Κάποιες λάθος επιλογές. Σταμάτησε, έπαιζε μπάσκετ. Από εκεί και πέρα ήθελε να σπρώξει εμένα μετά. Το έκανε, με στήριξε, με στηρίζει ακόμα και. Ο μπαμπάς είναι ο κύριος που σε συνοδεύει στη βόλτα, ναι, εκεί στην περιοχή του Καράβολα. Mm-hmm, ναι. Πες μου λίγο για αυτή την εμπειρία της διαφήμισης καταρχάς. Θέλω να μου πεις πόσες μέρες, ώρες κάνατε αυτά τα γυρίσματα. Γίνανε κάποιες μέρες εδώ στην Κρήτη, κάποιες άλλες στο ποδηλατοδρόμιο και τα τελικά γυρίσματα που είναι η μεγάλη κατάβαση γίνανε στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα. Mm-hmm. Εσύ είχες ξανακατέβει αυτή τη διαδρομή? Πριν γίνει το τελικό γύρισμα, σίγουρα γίνανε κάποιες δοκιμαστικές καταβάσεις για να δούμε πώς δουλεύει όλο αυτό. Εντάξει, δεν χρειάστηκαν να γίνουν πολλές, γιατί πραγματικά το 5G της Vodafone δούλεψε άψογα. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενε κανείς νομίζω να δουλέψει. Περίμενε, έτσι. Χρήστο, εξήγησε μου λίγο κάτι. Εσύ όλο αυτό mm-hmm. που βλέπουμε εμείς στη διαφήμιση στο βίντεο, είναι κανονικές συνθήκες? Ναι, 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 είναι όπως γυρίστηκε κανονικά. Δηλαδή αυτό που βλέπετε, αυτό έκανα εγώ εκείνη την ώρα. Δεν φοβήθηκες? Η μαμά σου καταρχάς το ήξερε. Όχι, εγώ, να ξέρετε, θα τον άφηνα. Οι γονείς μου την είδανε, δεν ξέρανε τίποτα. Τα είδαν όλα μετά. Πολύ καλά έκανε. Δεν φοβήθηκα. Δεν, θεωρώ ότι ήταν κάτι, ήταν ένα όνειρό μου, ήταν ένα στόχος μου. Χάρη στο 5G της Vodafone το εκπλήρωσα και. Σίγουρα, εντάξει, υπήρχε φόβος, εννοείται ότι. Στην αρχή, όταν είπα το ναι, μετά που καταλάγες όλος αυτός ο ενθουσιασμός. Λες που πάω, τι κάνω. Ναι, ήρθε λίγο φόβος, αλλά από εκεί και πέρα είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στο Σωτήρι. Γιατί πραγματικά και εκείνον τον έχω σαν μεγάλο μου αδερφό, είμαστε και κουμπάρι. Του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, ξέρω ότι ό,τι μου πει αυτό είναι. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη και στο 5G, οπότε λειτουργήσαν όλα άψογα. Άρα, είχε το Σωτήρι στο αυτί σου, mm-hmm. όπου ο Σωτήρης έβλεπε, έπαιρνε εικόνα από Σωτήρης, την κάμερα που είχε ήταν στο τα κράνο μάτια μου σου και ήταν τα μάτια σου mm-hmm. και σε καθοδηγούσε. Είναι πολύ ωραίο να έχεις κάποιον να σε καθοδηγεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και να αφαιθείς. Που σημαίνει ότι έχετε χτίσει μία τέτοια σχέση με τον Σωτήρη. Ναι, τον εμπιστεύομαι κυριολεκτικά με κλειστά μάτια. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτό που θα μου πει, αυτό είναι. Ξέρω ότι αυτό που θα κάνει μέσα στον αγώνα θα το κάνει σωστά. Τον εμπιστεύομαι πραγματικά απόλυτα. Δεν νομίζω ότι λίγους ανθρώπους εμπιστεύομαι έτσι. Αυτό θα σε ρωτούσα. Έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου σε μία σχέση εμπιστοσύνης με τον συναθλητή σου Σωτήρη. Την ίδια στιγμή είσαι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται, αφήνεται στη βοήθεια των άλλων. Σίγουρα δεν μ' αρέσει να πω, δεν μ' αρέσει να είμαι λίγο ψιλοπερήφανος, δεν μ' αρέσει να, πούμε, να ζητήσω βοήθεια. Θα το κάνω από συγκεκριμένους ανθρώπους, θα το κάνω από τους γονείς μου, από το Σωτήρη εννοείται, από την οικογένειά του που τους θεωρώ και δική μου, από την κοπέλα μου. Γιατί δεν θέλεις να ζητάς βοήθεια? Είμαι λίγο πεισματάρης και μου αρέσει να κάνω τα πράγματα μόνος μου. Δηλαδή, θέλω αυτό που θα κάνω να το κάνω εγώ, να το κάνω μόνος μου. Έχει τύχει ποτέ να ζητήσεις, ας πούμε, βοήθεια και να σου έχουν συμπεριφερθεί άσχημα? Όχι, να όχι. Σε έχει απορρίψει κάποιος? Ποτέ. Δεν έχω βιώσει. Θέλει εσύ όλο να το γύρω. Απλά ναι, είμαι να λίγο πεισματάρης και θέλω να κάνω τα πάντα όσο μπορώ μόνος μου. Η κοπέλα σου τι λέει για το πείσμα σου? Σίγουρα πολλές φορές ερχόμαστε σε αντιπαράθεση γιατί είναι και εκείνη πεισματάρα, αλλά με στηρίζει όλο αυτό και. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μου. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω πόσο καιρό είστε μαζί, είστε και μικρά παιδιά? Ένα χρόνο και τρεις μήνες περίπου. Και όλα καλά, περνάτε ωραία? Ναι, όλα καλά, όσο δεν την ταλαιπωρώ και εκείνη όπως ταλαιπωρώ όλους τους άλλους που είναι γύρω μου. Γιατί τι εννοείς ταλαιπωρία? Με τα ταξίδια που έχω, με τα πάνω κάτω, με το να λείπω πολλές ώρες, με τις προπονήσεις, γιατί κακά τα ψέματα είναι και λίγο επικίνδυνο αυτό που κάνουμε, ειδικά όταν είμαστε στον δρόμο, ναι. Ειδικά εδώ στην Κρήτη. Αλλά, κάνετε προπονήσεις έξω. Να σου πω, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας σε μία σχέση.
να μην είναι πολύ πολύ μαζί. Κατάλαβες. Το πολύ μαζί σκοτώνει. Οπότε όσο πιο αραιά συναντιέστε, τόσο το καλύτερο. Θα το δείτε μελλοντικά. Αυτό σας εύχομαι, αν θέλετε τέλος πάντων, να είσαστε για πολλά πολλά χρόνια μαζί. Πες μου λίγο για τις προπονήσεις αυτές στον δρόμο. Το βλέπουμε για μας εδώ τους κριτικούς, είναι μια κλασική εικόνα οι ποδηλάτες ναι, μας βλέπετε, να είναι στον δρόμο. Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Σίγουρα το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένα ποδηλατοδρόμιο στην Κρήτη. Έχουμε πολλούς αθλητές που ασχολούνται με την ποδηλασία και έχουμε και πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι φέρνουν εξαιρετικές διακρίσεις πια. Δηλαδή δεν είναι μόνο σε επίπεδο έχω τρία παιδιά που κάνουν ποδήλατο. Όχι, έχουμε βέβαια, δυνατούς αθλητές. Ειδικά ας πούμε αν φανταστούμε ότι παρολυμπιάδο, ολυμπιάδα θα πάνε πέντε ποδήλατα τα οποία είναι ο Βολικάκης ο Χρήστος από το Βόλο. Εγώ με το Σωτήρι που ο Σωτήρης είναι από το Βόλο και εγώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Η Αργυρό η Μιλάκη. Με την Ελένη την Καλατζή, mm-hmm. που η Ρώ είναι δικιά μας, είναι η Ηρακλειώτισσα και ο Πολυχρόνης, ο Τζορτζάκης που είναι από τα Χανιά, που θα πάει στην Ολυμπιάδα. Νομίζω έχουμε ότι πόσους κριτικούς έχουμε. Τέσσερις κριτικούς οι οποίοι θα είμαστε στην Ολυμπιάδα και στην Παρολυμπιάδα αντίστοιχα, με πολύ μεγάλες βλέψεις. Και κάνετε προπονήσεις στους δρόμους. Mm-hmm. Πηγαίνω, έρχεστε στην Αθήνα για να κάνετε με τους συναθλητές σας τις αντίστοιχες προπονήσεις, mm-hmm. Όσοι κάνετε πίστα. Όλα εναντίον σας, αλλά εσείς τα έχετε γυρίσει όλα υπέρ σας. Νομίζω αυτό είναι αυτό που μας ξεχωρίζει και από τους αθλητές του εξωτερικού, το πείσμα και η ψυχή που έχουμε σαν Έλληνες. Θεωρώ ότι μας βοηθάει πολύ και μας ξεχωρίζει σε σχέση με τους αθλητές. Θέλω να μου μιλήσεις για τον προπονητή σου. Τον κύριο Γιώργο. Τον κύριο Γιώργος, το Βαρβεράκη. Ναι, κύριε, εγώ τον λέω coach. Για πες μου λοιπόν για τον coach σου. Τι σου ψιθυρίζει στο αυτή όταν πας να πέσεις, εννοώ να πέσεις όχι κυριολεκτικά. Τα έχουμε και αυτά. Και κυριολεκτικά, αλλά και δεν προλαβαίνει να σου ψιθυρίσει. Εκεί δεν προλαβαίνουμε ούτε εμείς να ψιθυρίσουμε στον εαυτό μας. Τι είναι αυτό που σε κάνει, που σου κινητοποιεί μέσα σου ο Γιώργος και εσένα και σε όλους τους άλλους αθλητές. Γιατί οι κοινοί συνισταμένοι όλων αυτών των παιδιών που έχουν βγει και έχουν πάρει μετάλλια και έχουν βρει και διέξοδο άνθρωποι με αναπηρία στο να κάνουν κάτι στη ζωή τους και να κάνουν και κάτι που τους εξελίσσει σαν ανθρώπους, είναι ο Γιώργος σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σίγουρα ναι, έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά ασχέτως το αν θα κάνουν ή δεν θα κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Έχει βοηθήσει πολλά παιδιά να βρουν με ιδιαιτερότητες να βρουν μια διέξοδο σε όλο αυτό, στο να βγουν από το σπίτι, στο να κοιτάξουν τη ζωή με θάρρος. Από εκεί και πέρα είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ πεισματάρης. Θέλει να πετυχαίνει καλά πράγματα και αυτό είναι που το ξεχωρίζει νομίζω. Στους αγώνες δηλαδή δημιουργεί ένα ωραίο κλίμα, θα φωνάξει, θα υποστηρίξει και είναι κάτι που και εμένα και coach και cheerleader, όλο μαζί ο Γιώργος. Ναι, είναι, θα μας φωνάξει, θα μας πει τι πρέπει να γίνει μέσα στον αγώνα. Σίγουρα εντάξει, μέσα στον αγώνα η στρατηγική αλλάζει, ειδικά στα αγωνίσματα που τρέχουμε εμείς. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα πάει ένας αγώνας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ακούμε τη φωνή του όταν τρέχουμε, αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, τη βαριά, τη βροντερή που φωνάζει. Και μας βοηθάει και εμάς το να αγκαζώσουμε λίγο παραπάνω. Τι να σου ευχηθώ. Να σου ευχηθώ να είσαι υγιής, γερός, δυνατός, το πείσμα κράτατο. Έξω από τη σχέση σου, αλλά κράτατο έξω από τη σχέση σου με τους ανθρώπους. Κράτατο. Γιατί τελικά αυτό είναι που μας πάει παρακάτω, όταν όλα είναι αντίξωα γύρω μας. Νιώθεις ευλογημένος άνθρωπος. Ναι, αν πω ότι δεν νιώθω θα πω ψέματα. Είμαι υπερπλήρης ήδη με αυτά που έχω πετύχει. Νιώθω ευλογημένος που έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει και πραγματικά αν με ρωτούσε κάποιος αν θα άλλαζα κάτι, δεν θα άλλαζε τίποτα, ούτε μία μέρα. Τι ωραίο να το ακούς αυτό. Είναι υπέροχο. Είναι για σένα ένα δώρο που το έχεις απολαύσει η ζωή σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ωραίος συνομιλητής. Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Πολύ χάρηκα αυτή την κουβέντα μας. Και στους γονείς και στη μαμά που είναι εδώ και στον παπά που μας βλέπει και όλους τους ανθρώπους της ζωής σου να σε χαίρονται. Μπράβο, βρεσί Χρήστο. Και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μετά το Τόκιο να μοιραστούμε εμπειρίες. Εννοείται. Είτε έχεις τις αποσκευές σου μετάλλιο, είτε δεν έχεις. Δεν έχει καμία σημασία για μας τελικά. Και μόνο που θα βρεθείς εκεί και μόνο που θα έχεις νικήσει όλους τους φόβους, όλους τους εσωτερικούς σου εχθρούς ή και εξωτερικούς σε εισαγωγικά εχθρούς, από το λάστιχο, το ποδήλατο και τον αντίπαλο, για μας είσαι νικητής. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.